Σοβαρότατε ενστάσει για το πώ η υπόθεση με τον 49χρονο Ελληνοκαναδό έλαβε τεράστια διάσταση και μάλιστα χωρί να επιβεβαιώνονται, όπω εξήγησε, οι καταγραφέ για τόσο σοβαρά τραύματα. Διατύπωσε η συνήγορο υπεράσπιση των δύο ανδρών, που αντιμετωπίζουν την κατηγορία τη απόπειρα ανθρωποκτονία για τον ξυλοδαρμό του 49χρονου τα ξημερώματα τη 16η Ιουλίου, έξω από νυχτερινό μαγαζί, στο κέντρο του Ηρακλείου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο προκλήθηκε σκοπίμως, δηλαδή η δημοσιότητα η οποία δόθηκε υπέρμετρα και χωρίς, εδώ υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πολιτεία και δεν δίνεται αυτή η βαρύτητα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σκοπιμότητα για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Δεν, δεν μιλώ για του δικαστικέ αρχέ, εννοείται. Καταλαβαίνετε. Οι δύο άντρε, 31 και 32 ετών, που έφτασαν σήμερα στα δικαστήρια του Ηρακλείου και απολογήθηκαν παρά του ισχυρισμού του Πω δεν ήταν αυτοί που ξεκίνησαν τον καυγά και σε καμία περίπτωση δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση σε βάρο του Ελληνοκαναδού. ανακριτής και εισαγγελέα από κοινού αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του, με την υπεράσπιση του, ωστόσο, να θέτει ευθέω ζήτημα αξιοπιστία των στοιχείων, ακόμη και αυτών που αφορούν στα χτυπήματα. Που δέχθηκε ο 49χρονο. Σε καμία περίπτωση δεν είχαν ανθρωποκτόνο δόλο. Ούτε καν βαριά σωματική βλάβη. Ενεπλάκησαν σε μία επί... συμπλοκή, την οποία δεν προκάλεσαν οι ίδιοι. Προκάλεσε ο ίδιο ο φερόμενο ο Σπαθών και η οικογένειά του και μάλιστα με τρόπο ιδιαίτερο προκλητικό. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αντιστρέψουν οι άνθρωποι αυτή τη επαχθή συνέπεια οικογένειά του, ενώ προκάλεσε κάποιο άλλο αυτή τη συνθήκη. Επιχειρώντα η υπεράσπιση να πείσει για την ακρίβεια των λεγόμενων τη, ανακριτή και εισαγγελέα, επί μία ώρα κατέθεσε τεχνική σύμβουλο που αναφέρθηκε στα τραύματα που ο άνδρα έφερε, αλλά και αυτά που, όπω τόνισε, υπόθηκε ότι φέρει, χωρί όμω αυτά όπω ισχυρίστηκε να υπάρχουν. Τα ύποπτά είναι τα εξή. Κατά τον χαρακτηρισμό τη ιατροδικαστική έκθεση, οι σωματικέ βλάβε, οι φερόμενε τουλάχιστον από τον ιατροδικαστή, είναι επικίνδυνε. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι μεταβάλλει σημαντικά την κατηγορία. Yeah. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει ένα έγγραφο, ιατρικό έγγραφο, mm -hmm. επίσημο έγγραφο, το οποίο συνοδεύει τα ιατρικά έγγραφα τα οποία κατετέθησαν και το οποίο αποτυπώνει βλάβη που δεν υφίσταται πάρα πολύ σοβαρή. Για μας αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα και θα πρέπει να διερευνηθεί. Ο κύριος Αγγελέας αρμοδίως θα επιληφθεί και για το ζήτημα that's αυτό. That's η κυρία Σπανάκη πάντως, σε απόλυτο τόνο, μίλησε και για τους άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, παρά το γεγονός ότι φαίνονται ξεκάθαρα και σε βίντεο, δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για δύο άτομα κοινωνικά ενταγμένα, πολύ το συγκροτημένα, δεν έχουν απασχολήσει ποτέ τις αρχές. Ποτέ τις αρχές. Όχι απλά διαθέτουν λευκό ποινικό μητρό, αλλά μια ιδιαίτερος προβεβλημένη κοινωνική δραστηριότητα. Με οικογένειες που έχουν ανατραπεί σημαντικά αυτή τη στιγμή καθημερινότητες τους και αντιμετωπίζουν την προσωρινή κράτηση, δηλαδή το επαχθέστερο των μέτρων, επειδή ακριβώ βρίσκονται κατηγορούμενοι για μια υπέρμετρη δίωξη και δεν έχουν ταυτοποιηθεί άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται πάρα πολύ σοβαρά.